Έτρεψε σε περίπατο το πρώτο ντέρμπι για το 2010 των γειτόνων της Θεσσαλονίκης, των συμπολιτών. Άρης Ηρακλής 4-2 από δύο γκολ ο Κάμπορα και ο Κάλβο. Μαζί μας ο Άγγελος Τόμπρος για τα περισσότερα από τον αγώνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνεχίζεται το ανέβασμα, η ανωδική πορεία του Άρη Κρεσέντο, και επιθετικό σήμερα. Νομίζω ότι από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μετά είναι σταθερά νοδική η πορεία. Γιατί και το να βάλει ο Άρης 7 γκολ σε 2 μάτς δεν είναι και το πιο σύνηθες. Ήταν το τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που 5 ο Κάμπορας στα 3 τελευταία παιχνίδια. Ήταν αυτός που πέτυχε τον νικητήριο γκολ επί του Ολυμπιακού. Τα 2 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και άλλα 2 σήμερα. Όπως 2 είχε πετύχει και στον πρώτο γύρο. Εδώ βλέπουμε το λόγο καθυστέρησης έναρξης του αγώνα. Έπεσαν πάρα πολλά χαρτιά από ένα πυροτέχνημα, μια φωτοβολίδα. Πήραν φωτιά κάποια από αυτά. Χρειάστηκε να επιστρατευτούν οι stewards έτσι για να απομακρύνουν τα χαρτιά. Με 10 λεπτά καθυστέρηση άρχισε το παιχνίδι. Στο 13ο λεπτό από την γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Κάμπορα, ο Κάλβο είχε το πρώτο καλό σουτ. Είναι ένα μάτσο που θα έχει και αρκετή δουλειά ο Περικλής Βασιλάκης λίγο αργότερα, γιατί είχε 4 περιπτώσεις καρτών, έχω την αίσθηση και κόκκινης. Ο Μπαστής αντέδρασε σωστά. 2 ευκαιρίες με τον Ιάκοπ, τον πρώτο σκόρερ του Ηρακλή, χωρίς όμως να καταφέρει ο Γυραιός να κάνει κάτι καλό. Και αυτό είναι το 1-0. Ο Κόκε χορεύει όλη την άμυνα του Ηρακλή. Κάνει το σούτ, ευνηδιάζει τον Μπαντής και ο Κάμπορα που είναι στην φάση και είχε ακολουθήσει. Ανοίγει το σκόρ για τον Άρη στο 31ο λεπτό. Δείτε εδώ, ανάμεσα από 4 βρίσκει τα λίγα εκατοστά που χρειάζεται για να στείλει την μπάλα προς το τέρμα. Η ασταθής απόκρουση από τον Μπαντή και στη συνέχεια τον γκολ από τον Κάμπορα. Ο Κάμπορα, ο οποίος είναι εκεί όπως ήταν και με τον Ολυμπιακό στον γκολ. Εδώ είναι το σφάλμα του Σιφάκη που στήχησε στον Άρη, πάνω που είχε αρχίσει να ανεβαίνει αγωνιστικά και φαινόταν ότι μπορεί να καθαρίσει το παιχνίδι εύκολα. Από το πολύ μακρινό φάουλ του Επστάνη που προφανώς ψάχνει για τη σέντρα, δεν βρίσκει την μπάλα ούτε ο Ιάκομπ ούτε ο Ναυτή. Κάνει άστοχη έξοδο ο Σιφάκης και στο 39 ισοφαρίζει ο Ηρακλής. Απευθείας μέσα πήγε. Απευθείας, ναι, δεν την βρήκε κανείς την μπάλα. Ο Κάλβο από την δεξιά πλευρά δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον Ιωαννίδη που ήταν, νομίζω, η αριστερή πλευρά στην άμυνα, η μαύρη τρύπα για την ομάδα του Γυραιού. Και αυτό στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων είναι το 2-1 από τον Κάλβο, ξανά από την δεξιά πλευρά της επίθεσης. Βέβαια και σε αυτή την φάση ο Κόκκι είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά από τη σέντρα του Ναυτή. Ενώ είδαμε και αυτό τον περίεργο πανηγυρισμό που έχουν χορογραφήσει οι παίκτες του Άρη. Κάποιο συμβολισμό θα έχει αυτό, ναι. Πήρε την κεφαλιά λοιπόν ο Κόκκι από τη σέντρα του Ναυτή και ο Κάλβο με αυτό το βολέ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Μπαντή που τον είχε νικήσει στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Πολύ ωραία επίθεση εδώ, δείτε πόσο ωραία αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Ο Κάμπορα που έκανε την πρώτη πάσα έφυγε σε ρόλο center for. Ναυτή, Κόκκι και ο Κάμπορα στέκεται και λίγο τυχερός εδώ, έχει ρέντα στα τελευταία παιχνίδια, είναι προφανές. Και πετυχαίνει το 3-1 στο 54ο λεπτό. Στο Κλεάνθης Βικελίδης βέβαια οι πανηγυρισμοί πια είναι πολύ έντονοι γιατί έχει πάρει σκορ ασφαλείας ο Άρης. Δείτε ξανά πως έφυγε ο Κάμπορα μετά την πρώτη πάσα που έδωσε στον Ναυτή και υποδέχτηκε και την assist από τον Κόκε. Τρίτη φάση που έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή ο Κόκε, παρόλο που δεν πέτυχε γκολ, ήταν νομίζω μαζί με τον Κάμπορα οι κορυφαίοι. Το 4-1 εδώ από την κεφαλιά του Κάλβο και για αυτόν όπως και για τον Κάμπορα δεύτερο προσωπικό γκολ στο παιχνίδι στο 80ο. Στο 57ο λεπτό. Πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού. Μπαλιά του Ναυτή που είχε πάρει την πρώτη πάσα από τον Κόκε. Είδαμε ότι δεν υπήρχε offside από την γραμμή. Τον κάλυψε ο Ιωαννίδης που είπαμε ότι ενώ τον βλέπουμε εδώ σε ένα άστοχο φάουλ τον αριστερό μπακ του Ηρακλή, ότι δεν ήταν σε καλή μέρα. Δεν είχε και βοήθεια από τον Επστάιν αλλά και από τους κεντρικούς αμυντικούς του και εκτέθηκε πολλές φορές. Ένα καλό σουτ για τον Κόκε που έψαξε και αυτό στον γκολ. Πλασέ από τον Κάλβο, μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει. Τρίτο προσωπικό γκολ την χάνει όμως εδώ ο Κάλβο και αυτή είναι η μείωση του σκορ από την πολύ ωραία ενέργεια του Κονέ. Έτοιμο γκολ στον Μιλάνο, 3 λεπτά πριν το τέλος μειώνει ο Ηρακλής με τον Μιλάνο. Εδώ είναι οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης. Δείτε εδώ τον Κονέ, τι ωραία με αυτή την κοφτή τρίπλα αποφεύγει τον Ρονάλντο Γκιάρο και δίνει έτοιμο γκολ στον Μιλάνο, δεν ήταν δυνατόν να το χάσει. Και αυτός είναι ο Αράνο, σε μία από τις πολλές προωθήσεις του βρήκε την ευκαιρία να εκτελέσει ο ίδιος αντί να κάνει μια σέντρα όπως κάνει συνήθως. Πανηγυρικό το κλίμα στο τέλος του αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης για αυτή την νίκη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πρώτης εθνικής σημειώθηκε σκορ 4-2 στις αναμετρήσεις Άρης Ηρακλής. Από τον Οκτώβριο του 1981 είχε να πετύχει 4 γκολ ο Άρης στα ντέρμπι με τον Ηρακλή και για πρώτη φορά σημειώθηκαν 10 γκολ συνολικά και στους δύο αγώνες του σε μία περίοδο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 8 γκολ. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε Τόμπρο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε την ευκαιρία να συνθέσουμε τα όσα έγιναν απόψε στο ΆΚΑ στον αγώνα, στο θρίλερ αυτό
Τα στη δήλωσαν οι πρωταγωνιστές μετά το τέλος του τελικού 4-2. Ναι, ευτυχήσαμε να έχουμε μια εύκολη νίκη σήμερα. Ήμασταν καλύτεροι, πιστεύω, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν άλλαξε η συμπεριφορά μας μετά την ισοφάριση του Ηρακλή από ένα στιγμιαίο λάθος. Συνεχίσαμε να πιέζουμε, πετύχαμε κι άλλο γκολ και ήταν μια εύκολη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε τον έλεγχο, τον ρυθμό του παιχνιδιού, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε το δεύτερο γκολ του Άρη, τις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Before the half time, θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά. Βέβαια, μας έκανε μεγάλη ζημιά αυτό το γκολ που δεχτήκαμε το 2-1 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημίχρονου. Triunfo consecutivo es un momento muy bueno del equipo. Καταρχάς, ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι μας, γιατί οι τρεις συνεχόμενες νίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Θα πω το παιχνίδι αυτό ήταν σημαντικό για μας, γιατί αυτό το οποίο ήθελα κυρίως να ελέγξω είναι μετά από τις δύο συνεχόμενες νίκες την εφορία που είχε δημιουργηθεί στην ομάδα, πώς θα την ελέγχαμε. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα το προπονητή να δώσω έμφαση στο να διατηρήσω τις ισορροπίες και θα ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα. Επομένως, θα πω ότι πέρα από τα πρώτα λεπτά που η ομάδα μου φαινόταν να μην παίρνει εύκολα μπρος, θεωρώ ότι μετά άρχισαμε να βελτιώνουμε κάποιους τομείς και αυτό μας έκανε.